Το κύμα εθελοντισμού που αγκαλιάζει όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εξελίχθηκε η πρωτοβουλία φορέων της Καβάλας πριν από 3,5 μήνες να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες που έφταναν στο λιμάνι της πόλης από τη Μυτιλίνη. Οι Καβαλιώτες ήταν καταπληκτικοί, δεν σταματάμε να το λέμε. Και δεν τελείωσε η προσφορά, η προσφορά συνεχίζεται. Αυτό είναι το αξιοθαύμαστο. Αυτό που μου μένει η απορία είναι πόση απελπισία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να φεύγει με τέτοιες συνθήκες και δηλαδή να βάλεις το παιδί σου μέσα σε μια βάρκα που δεν ξέρεις αν θα ζήσεις. Άρα το πίσω από σένα είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Από την Καβάλα έχουν ήδη από τον Αύγουστο περάσει περισσότεροι από 50.000 πρόσφυγες. Στη συντριπτική τους πλειονότητα έχουν βρει, στο λίγο χρόνο που παραμένουν στο λιμάνι της Καβάλας, ανθρώπους να τους προσφέρουν ήδη πρώτης ανάγκης, ρούχα, τρόφιμα, ένα παιχνίδι, ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά. Κάποιοι από αυτούς και φιλοξενία μιας νύχτας σε χώρους που προσφέρθηκαν από εθελοντές για το λόγο αυτό. Το μότο των γιατρών του κόσμου είναι όπου υπάρχουν άνθρωποι. Έτσι κι εμείς, σε αυτή τη μεγάλη κρίση, βρεθήκαμε μαζί με τα άλλα μέλη της Εσυλλογικής και βοηθάμε τους πρόσφυγες μετανάστες που έρχονται από Λέσβο. Εθελόντριες μαγειρεύουν στα σπίτια τους πριν φτάσει το καράβι και συσκευάζουν σε μερίδες το φαγητό το οποίο προσφέρουν. Συνήθως μαγειρεύω στο σπίτι, σπιτικό φαγητό, μακαρόνια, ριζόγαλα, παξιμαδάκια, μερέντα με ψωμάκι. Βοηθάω και εδώ τις κυρίες. Κάθε εβδομάδα κατεβαίνουν στο λιμάνι για την υποδοχή των προσφύγων, εκτός από τη διασυλλογική και μεμονωμένοι πολίτες, μαθητές, σύλλογοι και οργανώσεις από τη Δράμα, την Ξάνθη, την Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη. Κάθε Σάββατο έρχονται και από τους γειρονομούς. Έρχονται ουσιαστικά, δηλαδή με πράγματα, με φαγητό και βοηθάνε πάρα πολύ στα καράβια αυτά που έρχονται το Σάββατο, στο καράβι του Σαββάτου. Και η προσπάθεια βέβαια έχει φτάσει με όλους αυτούς τους συλλόγους να είναι μια προσπάθεια Ανατολικής Μακεδονίας πλέον. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία προσπαθώντας να κάνουμε όσο το περισσότερο καλύτερη διαλογή στα παιδικά ρούχα. Βέβαια οι ανάγκες όσο περνάει ο καιρός είναι μεγαλύτερες, είναι περισσότερες. Γι' αυτό εστιάζουμε πάντα και λέμε ότι αν κάποιος θέλει να προσφέρει, να προσφέρει παιδικό μπουφάν, να προσφέρει παπούτσι, κασκόλ, γάντια και σκουφί. Οι εθελοντές της Καβάλας δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη δράση τους. Ήδη έρχονται μηνύματα με ευχαριστίες από πρόσφυγες που έχουν φτάσει στον προορισμό τους στην Ευρώπη. Αυτή άλλωστε είναι και η επιβράβευση των προσπαθειών τους.